Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Κυριακάτικο πρωινό σήμερα και ξέρετε πως γουστάρω να είμαι στα κυριακάτικα πρωινά καφεδάκια σας. Να πούμε ότι σήμερα θα ανοίξουμε βασικά το πιο special που μπόρεσα να κρατήσω για σήμερα. Ήταν το Woodbox του Αυγούστου. Να πούμε ότι γενικά και το κράτησα σας μέσα γιατί μου αρέσουν τα Woodbox. Συνήθως έχουν αρκετά πράγματα και είναι μεγαλούτσικα κουτιά και πιάνει παραπάνω ώρα το βίντεο. Οπότε πάμε να τα ανοίξουμε. Όπως έχουμε πει, το Woodbox είναι το γαλλικό συνδρομητικό κουτί, γκίκ συνδρομητικό κουτί. Μας έρχεται στην Ελλάδα κάπου στα 25 ευρώ και τον τελευταίο καιρό είναι από τα πιο γαμάτα κουτιά που ανοίγω. Όσο έχουμε ανοίξει, είναι ένα και ένα. Εντάξει, πάντα έχουμε δύο κουτιά μέσα. Ένα κουτί καλό αυτό, ένα κουτί έξω για να προστατεύεται και πιο μέσα από το actual κουτί μας. Και το κουτί πάντα αλλάζει και το μέσα έξω του. Κάπως έτσι είναι τώρα από έξω. Έχουμε εδώ το σήμα του Woodbox και παλιότερα ήταν πιο γυαλιστερό, πλέον είναι πιο ματ, πιο χαρτόκουτο η θεία, ας πούμε. Πάμε να ξεκινήσουμε να ανοίγουμε να βλέπουμε τι παίζει, ας ανοίγουμε σε πιο έκπληξη. Λοιπόν, πιάνω το περιοδικό μαζί με μια κάρτα βασικά πιάνω, ας τα βγάλουμε μαζί. Αυτά τώρα μια κάρτα έτσι βάλανε μαζί με το περιοδικάκι, γιατί όχι. Η θεματολογία του είναι Justice, ναι, το Woodbox Magazine, Αυγουστός 2018. Αν και θα το δούμε αυτό μετά, αφού κάνουμε και την εκτίμηση για το αντικείμενο και αυτά. Και μια κάρτα η οποία αυτός τώρα πρέπει να είναι από άνιμε. Από άνιμε φαίνεται, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ. Τώρα δεν ξέρω. Α! Βασικά νομίζω λέγανε ότι θα έχει ο One Punch Man μέσα. Σαν για να πώς το λένε εκείνο τώρα που είδα και την πουνιά πάνω. Το σήμα του είναι πες να αυτό, γιατί έλεγε ότι θα έχει ένα αντικείμενο μέσα από αυτό. Ένα ή δύο ή παραπάνω, δεν ξέρω. Θα δούμε. Αυτή τώρα είναι μια random κάρτα. Θα δούμε. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Πιάνω ένα. Α, την μπλούζα. Βασικά, ας δούμε την μπλούζα. Πριν πάμε στα άλλα. Α, Hellboy έχουμε εδώ. Ναι, φάνηκε κατευθείαν το σχέδιο του Hellboy. Ωραίο. Και πρέπει να είναι και η πρώτη μπλούζα μέχρι στιγμής που έχουμε βγάλει από αυτούς που δεν είναι licensed. Γιατί βλέπω ότι δεν είναι licensed. Αλλά είναι ο Hellboy. Πάρα πολύ ωραίος. Και στην πιο τουμπανή έκδοση του, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πώς το λένε. Φαίνεται το φλεγόμενο crown, το φλεγόμενο στέμμα στο κεφάλι του και τα κέρατά του είναι μεγάλα. Η πιο τούμπανη έκδοση του, που το είδαμε και στο τέλος της πρώτης ταινίας, αν θυμάμαι καλά, είχε εμφανιστεί κάπως έτσι. Είχε πάρει μάλλον αυτή τη μορφή του. Πάρα πολύ ωραίο μπλουζάκι. Και είναι το πρώτο μπλουζάκι που βγάζουμε που δεν είναι licensed. Στάμα του δεν είναι άσχημη. Εντάξει, παλεύεται. Νομίζω όμως ότι την προηγούμενη φορά είχε καλύτερα μπλουζάκια. Λοιπόν, συνεχίζουμε να βγάλουμε αυτό το μεγάλο σφραγιστό. Να δω και ο Ant-Man's Man. Αυτό είναι το αντικείμενο Yoka Baitsume. Εδώ έχουμε. Εντάξει, αυτό νομίζω ότι είναι και άνοιγμα. Δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με τον Ant-Man's Man. Σάιατάμα, όπως τον λένε αυτόν. Όλο αυτό είναι ένα επιτραπέζιο το οποίο δεν ψήνω με ιδιαίτερα να το ανοίξω. Γιατί ούτε θα το χρησιμοποιήσω, ούτε ξέρω εγώ. Και δεν πρέπει να έχει τίποτα σπουδαίο να δούμε. Οπότε αν το δώσω σε κάποιον ή ξέρω εγώ σε κάνα και όλα αυτά, καλύτερα να το πάρει έτσι σφαγιστό. Εδώ μέσα κάπου. Α, αρέσει. Ναι, τώρα καταλάβανε, οπότε μπορούμε να δούμε και ένα τουλάχιστον τέτοιο. Ναι, αυτή η κάρτα είναι από εδώ, τώρα τον είδα πίσω. Είναι αυτός εδώ, αυτή η κάρτα, οπότε είναι από αυτό το επιτραπέζιο. Έχει τέτοιες κάρτες, ξέρω εγώ, και αυτή είναι και λίγο θυμίζει σαν εκείνες Yu-Gi-Oh που έχουν Mystic, πώς τις λένε, κάπως τις περίεργα που είχαν αυτά εδώ τα παραπανίσια που γυαλίζουνε. Μάλιστα, και εδώ draw one card per card plate. Μάλιστα, ναι, αυτή είναι κάρτα από εδώ και φαίνεται και ως εδώ αυτή η κάρτα. Οπότε κάπως έτσι είναι μέσα. Και αυτό εδώ το επιτραπέζιο τώρα ούτε ζάρια βλέπω ότι τι ακριβώς ήταν αυτό. 88 κάρτες μας λέει, ένα κομμάτι του Σαγιατάμα, 8 Victory Pieces και 1 Gameboard. Αυτό το Gameboard φαίνεται πάνω. Δεν έχω ασχοληθεί όμως καθόλου, δεν ξέρω καθόλου τι παίζει εδώ με αυτή τη φάση. Πάρα πολύ. Εντάξει, πλακατζίδικο επιτραπέζιο φαίνεται, μισή ώρα λέει πατήτα, 2 με 4 άτομα και από 10 συν. Ωραία, για όποιον έχει ασχοληθεί ας πούμε με το One Punch Man, λογικά τον αρέσει και αυτό το επιτραπέζιο. Αν και δεν το βλέπω για σπουδαίο επιτραπέζιο χωρίς πολλά πολλά, έτσι μόνο αυτά. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε. Ναι, πιάνω τώρα αυτό. Ναι, αυτό πρέπει να είναι config όντως. Οπότε η επιθυμία μας έγινε. Πραγματοποιήθηκε μάλλον η ευχή μας. Α, ναι, δεν ακριβώς το config που είχα στο μυαλό μου που έλεγα και στο προηγούμενο βίντεο του προηγούμενου μήνα. Για εκείνο το συγκεκριμένο config. Αλλά και αυτό επίσης είναι ένα config του Deadpool γαμάτο. Εγώ είχα στο μυαλό μου ένα ακόμα πιο γαμάτο config που τουλάχιστον για μένα που μου άρεσε πιο πολύ. Και το κλασικό που γίνεται κάτω κάτι σαν έκρηξη και είναι ο Deadpool πάνω σαν εκτοξεύεται με τα σπαθιά του έτσι. Πιο ωραίος και έχει βγει και σε δύο εκδόσεις εκείνος. Το ένα πρέπει να ήταν η Loot Crate έκδοση που ήταν άσπρος και που ήταν γκρι βασικά ή άσπρος, δεν θυμάμαι και η κόκκινη του έκδοση. Εδώ είναι ένα πιο καινούριο λογικά Q-Fig του Deadpool που δεν μας χαλάει καθόλου, είναι για άλλη μια φορά Q-Fig. Πέσαμε σχεδόν μέσα, κατά το ίμιση μέσα, γιατί είναι Q-Fig, ζητούσα Q-Fig, απλά δεν είναι και όντως συγκεκριμένο Q-Fig.
στο προηγούμενο μήνα, δεν θυμάμαι αν στο προηγούμενο μήνα το βίντεο είχα αναφέρει σ' όνει και καλά ότι περιμένω εκείνο. Πρέπει να το είχα αναφέρει, ότι το είχα δει κάπου. Αυτό το έχω δει σίγουρα κάπου, είναι η πρώτη φορά που το βλέπω. Και φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Selfie unicorn, πώς το λέει, unicorn selfie. Εντάξει. Γιατί όχι, πάρα πολύ ωραία τα Q-Fig. Γενικά μου αρέσουν πάρα πολύ τα Q-Fig. Σαν εξωτερικές, σαν standalone φιγούρες, ας πούμε, μου αρέσουν πιο πολύ από τα pop. Γιατί εντάξει, έχουν ένα background, έχουν έτσι μια βάση, όχι ακριβώς background. Έχουν τέλος πάντων εδώ κάποια σκηνικά. Να τώρα εδώ ας πούμε μας έχει τους ρινόκερους και αυτά, έχουν μια διαφορετική στάση. Α, και μέσα είναι ωραίο το κουτί. Και μέσα είναι ωραίο το κουτί, δηλαδή. Και εδώ ακόμα αυτά που μπορείτε να δείτε φαίνεται μέσα Deadpool σε διάφορες εκδόσεις. Απλά εδώ πάει λίγο να μας ξεκολλήσει το κουτί. Κακό αυτό, εδώ θέλει η κόλλα. Φαίνεται η κόλλα, το πλάι δεν έχει κολλήσει πάρα πολύ. Αλλά αυτό που έλεγα, σαν έτσι standalone φιγούρες να την είχες κάπου αυτή έξω, προτιμώ και Q-Fig ή οποιαδήποτε άλλη φιγούρα πέρα από τα pop. Τα pop μου άρεσαν εξ αρχής γιατί είναι έτσι μέσα αυτά τα γαμάτα κουτάκια τους. Με τα νούμερα και με αυτά, πάρα πολύ ωραίος. Τι λες τώρα, έχει ακόμα και στο κινητό αυτοκόλλητο που βασικά δεν ξέρω αν είναι αυτοκόλλητο. Ακόμα και εδώ στο αυτοκινητό φαίνεται τι βγάζει και καλά. Αυτό είναι που λέμε περί λεπτομέρειας. Κοιτάξτε εδώ τώρα τι κάναν, τι πήραν και κάνει αυτό. Βάλαν μέσα στο κινητό να φαίνεται ακριβώς τι βγάζει selfie και καλά. Με τους μονόκερους έτσι και ο Deadpool σε μια πάρα πολύ ωραία στάση. Ωραίος, πάρα πολύ ωραίος. Έχουν αυτή τη γαμάτη τσακαλιά, τσακμινιά, ας πούμε τα Q-Fig που μου αρέσουν πάρα πολύ. Και έτσι μια ωραία λεπτομέρεια, ας πούμε και στη στολή του, ξέρω εγώ, εδώ σε αυτή την κουκούλα που είχε αυτή τη μύτη πίσω. Πάρα πολύ ωραίος. Και τα μονοκεράκια πάρα πολύ όμορφα κάτω όπως είναι εδώ. Μπράβο, μπράβο. Η Quantum Mechanics με τα Q-Fig έχουν κάνει πάρα πολύ ωραία δουλειά. Εδώ όπως λέμε QMX, Quantum Mechanics. Πάρα πολύ ωραία και σαν εταιρεία. Πάρα πολύ ωραία. Marvel Q-Fig. Ωραία. Τώρα έχω χάσει και το νούμερο. Είναι το 4ο, 5ο Q-Fig που παραλαμβάνουμε. Ό,τι Q-Fig έχω τα έχουμε βγάλει από συνδρομητικά κουτιά. Δεν έχω αγοράσει μόνος μου ποτέ κανένα Q-Fig. Αν θυμάμαι καλά. Ναι, όχι, καλά θυμάμαι. Συνεχίζουμε, έχουμε ένα αντικείμενο μεταλλικό βαρύ το οποίο είναι. Α, μπρελόκ του Batman. Ναι, μπρελόκ του Batman, το οποίο είναι και αρκετά βαρύ μέσα σε bubble wrap. Λοιπόν, έχουμε εδώ παλαντών και τα σχετικά. Α, ναι, αυτό γιατί ήρθε έτσι σχήμα, τώρα κατάλαβα τι είναι. Δεν πειράζει, άλλες φορές που δεν το έχουμε βγάλει θα το δούμε τώρα εκτός κουτιού. Αυτό ήταν ένα πολύκλειδο του Batman. Το έχω βγάλει πολλές φορές νομίζω ακόμα. Αλλά όλες τις φορές που το βγάλαμε που ήταν την Παλαντών που λέγανε και αυτά ήταν μέσα σε μια συσκευασία που βαριόμουν να τη σκίσω, να την κόψω, ξέρω εγώ. Που ήθελε γενικά να χαλάσει η συσκευασία, αλλά αυτή τη φορά ήρθε ανοιχτό. Και το λέμε πολύ κλειδό γιατί εδώ έχει ανοιχτήρι μπουκαλιού εδώ στο κέντρο. Από εδώ έχει ένα ίσιο κατσαβίδι, αν δεν κάνω. Όχι, εδώ είναι το στραβοκατσάβιδο και εδώ είναι το ίσιο, ναι. Από εδώ μεριά στραβοκατσάβιδο, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα εστιάσει να το δείτε εσείς, ναι, φαίνεται. Και από εδώ μεριά είναι ίσιο κατσαβίδι. Πάρα πολύ ωραία και έχει και ανοιχτήρι μπουκαλιού. Και είναι και μπρελόκ εννοείται. Λίγο βάρη όμως. Δηλαδή εδώ θα προσθέσει στα κλειδιά σου έτσι λίγο βάρος παραπάνω. Ωραία όμως, πάρα πολύ ωραία. Είχα περιέργεια για να το δω πως είναι εκτός. Να μας ήρθε και εκτός κουτιού. Δεν ξέρω γιατί έτσι εκτός συσκευασίας. Το στείλαν έτσι μέσα σε ένα σακουλάκι η μπάμπουλα. Μας περιπτώσει, δεν πειράζει. Πάμε να συνεχίσουμε. Έχουμε εδώ και κάτι ακόμα. Το τελευταίο αντικείμενο λογικά όπου είναι το πιν μας. Αυτό δεν το θυμάμαι και από το pop. Αυτό πρέπει να είναι από του Watchmen. Το έχω δει το Watchmen από πολύ παλιά. Πάρα πολύ παλιά. Τώρα δεν θυμάμαι ποιο είναι ακριβώ. Πώ τον λέγανε. Θα δω, αν το θυμηθώ, θα το γράψω κάτω. Θα θυμηθώ τώρα το όνομά του. Αλλά θυμάμαι ότι είναι από του Watchmen αυτό. Και ωραία, θυμάμαι και το ποπάκι του είδε ότι είναι ακριβό. Έχει δυο ποπάκια από αυτόν και είναι αρκετά ακριβά γιατί είναι και παλιά. Εντάξει, και ο Dr. Manhattan το θυμάμαι σίγουρα εκείνο και εκείνο το ποπάκι είναι ακριβό. Γενικά τα ποπάκια του Watchmen είναι τσιμπημένα λίγο. Τώρα δεν θυμάμαι αυτόν. Θα γράψω από κάτω το όνομά του. Αν μου έρθει μάλλον. Τα καφετσάκια του όμως είναι πάρα πολύ ωραία γενικά τα πίν τους. Πάρα πολύ ωραίος. Λογικά είναι αυτός εκεί από το Watchmen. Αυτά τα αντικείμενα σε αυτό το κουτί. Λοιπόν, βασικά ναι, πριν κάνουμε την εκτίμηση να το δούμε και λίγο από μέσα. Μέσα είναι κάπως έτσι. Αλλά νομίζω μπορούμε να γυρίσουμε λίγο το μέσα έξω το κουτιού να το δούμε λίγο καλύτερα και να κάνουμε μια εκτίμηση για να κλείσουμε το βίντεο. Γυρίσαμε λοιπόν για το κουτί και εντάξει, αρκετά γνωστό. Εδώ φαίνεται μια έκδοση του Batmobile. Λογικά φαίνεται σαν το Batmobile. Και από όλες τις μεριές και εδώ να είναι το Gotham City, να είναι το Metropolis, ξέρω εγώ, με τις χαζές ονομασίες της DC, τους χάλασε η Νέα Υόρκη και αυτά, έπρεπε να φτιάξουν φανταστικές πόλεις βέβαια. Από πάνω το Batmobile, εδώ είναι λογικά από πίσω, ναι, ναι, εδώ με τις τουρμπίνες του, με αυτά τα έτσι αλλιώς, τα νίτρο, ξέρω εγώ. Εδώ η άλλη του όψη, εντάξει, και εδώ η μπροστά όψη, πάρα πολύ ωραία, δεν έχουμε κάτω όψη, κάτω μας γράφει Woodblocks.
Συνήθως ή βασικά όπως ήταν την άλλη φορά το Mystery Machine. Mystery, εγώ το ξέρω, μας το έλεγε το Mystery Machine από το Scooby-Doo, είχε και κάτω όψη, εδώ δεν έχουμε κάτω. Δεν πειράζει, δεν μας χρειάζεται μια κάτω όψη του Batmobile. Ωραία το κουτάκι και αυτή η όλη φάση, αλλά δυστυχώς είναι το Batmobile και δεν είμαι τόσο φαν. Να πούμε τώρα, συνεχίζουμε να κάνουμε μια έτσι εκτίμηση, ξέρω εγώ. Εδώ, αυτό εδώ το πολύκλειδο μπρελόκα, το πούμε, πόσο να το πεις, κάνα 8 ευρώ, 10 ευρώ, 2 πάνω, 2 κάτω, περίπου και κάνα 8 με 10 ευρώ, περίπου εκεί νομίζω, γιατί είναι και βαρύ και μεγαλούτσικο, έτσι. Εδώ τα απλά μπρελόκ τα βρίσκεις κάπου εκεί στα 6 με 8 ευρώ στην Ελλάδα, τα οποία είναι κάπου στο 3 ευρώ, περίπου εκεί. Τώρα νομίζω το περιοδικό τα έχει κάπου στα 4 κάθε φορά. Έχει ωραία πινάκια με ωραία έτσι, δουλειά, ωραία λεπτομέρεια και αυτά. Τώρα εδώ, εντάξει, αυτή την κάρτα δεν την υπολογίσουμε σαν δείγμα, σαν δειγματική, ας πούμε, για αυτό εδώ. Αυτό εδώ το επιτραπεζιάκι, ένα μικρό επιτραπεζιάκι, αν και έτσι μημένα αυτά, κάνα 15 ευρώ, μπορεί και παραπάνω, μπορεί και κάπου στο 20. Μπορεί να τα βρεις κάπου στο 20 δηλαδή αυτά, γιατί είναι έτσι ένα επιτραπεζιάκι μεγαλούτσικο, να έχει κάρτες αυτά, χαζά. Κάνα 20 εκεί, μπορεί και λίγο πιο πάνω, δηλαδή 5 πάνω, 5 κάτω, κάνα 15 ευρώ το κατώτερο. Το μπλουζάκι τώρα επειδή δεν είναι και license αυτή τη φορά, στο πούμε κάνα 15, περίπου και νομίζω είναι καλά να το πούμε γιατί δεν είναι license, τι κάποιες εταιρείες που συνεργάζεται με το Goodbox με αυτά. Και το γαμάτο QFIC τα οποία αυτά μπορούμε να το πούμε μια ανεκτική τιμή νομίζω κάπου στο 20, γιατί μπορεί να τα βρεις και 20 στην Ελλάδα αλλά και 25 και καμιά φορά μπορεί και 15, περίπου εκεί παίζουν τιμές, οπότε ας πούμε κάπου στη μέση ένα 20 η αξία του, ένα πάρα πολύ ωραίο QFIC, ένας γαμάτος Deadpool. Λοιπόν αυτά, κάμε τώρα σιγά σιγά να κάνουμε και να δούμε και στο περιοδικό και στο Goodbox τη γράφη και την εκτίμηση του περιοδικού να δούμε τις τιμές, πόσο μέσα πέσαμε. Εδώ έχουμε φωτογραφίες από άλλους woodboxers, πάρα πολύ ωραία, και woodboxerines ας πούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε, έχουμε εδώ, Pick of the Month, το Spider-Man, το παιχνίδι, Marvel Spider-Man νομίζω όπως το λέει, για το PlayStation 4, λογικά θα το παίξουμε αυτό, θα δούμε γιατί θα είναι και πάρα πολύ ωραίο, το χρόνος είναι λίγο δύσκολος, αλλά θα δούμε κάτι θα κάνουμε. Λοιπόν, έχουμε εδώ Mega Goodbox. Το Mega Goodbox αυτό το μήνα, εντάξει, είναι γαμάτο. Έχουμε εδώ τι μας δίνει. Μέχρι και Samsung Galaxy το S9. Πάρα πολύ ωραίο. Και GoPro, τι λες τώρα. Κάποια στιγμή ένα Mega Goodbox δεν θα μας χάλαγε καθόλου. Δεν θα μας χάλαγε καθόλου. Ειδικά και το συγκεκριμένο. Εντάξει, το συγκεκριμένο το μόνο που δεν θα μέχρι και θα πήγαινε για giveaway θα ήταν το αγαλματίδιο του One Punch Man ή του Σαγιατάμα, όπως τον είναι αυτόν. Αλλιώς όλα τα άλλα, ακόμα και εδώ η συλλογή των Avengers που έχουν βγει όλοι οι Avengers. Το πρώτο, το Edge of Ultron και το Infinity War. Μετά η GoPro, το S9, όχι τι να λέμε τώρα, πάρα πολύ ωραίο, και το αγαλματίδιο του Black Panther εννοείται. Για να συνεχίσουμε, πήγαμε τώρα εδώ να δούμε τις τιμές. Το QFIC μας το βγάζει 20 και το αγαλματίδιο, το επιτραπέζιο μας το βγάζει 20. Ωραία, ωραίες τιμές, εντάξει, περίπου με αυτές που δώσαμε εμείς. Νομίζω ότι ειδικά για το QFIC δώσαμε 20 κι εμείς. Εντάξει, το επιτραπέζιο ήμουν λίγο ντε μίντε μία ανάλογα τώρα όπως θα βρίσκεις αυτά, αλλά αφού μας λέει και εδώ 20, γιατί όχι, είναι μια νορμάλ τιμή κανένα 20. Μπορείς να το βρίσκεις πιο ακριβό αυτό. Το μπλουζάκι exclusive woodbox reserve μας το δίνει 20. Το μπλουζάκι νομίζω το δίνει πολύ γιατί δεν είναι license σε σχέση με άλλες φορές. Αν και τις άλλες φορές που είναι license νομίζω το δίνει 25. Δεν θυμάμαι, αλλά νομίζω είναι αρκετά ένα 20 για τέτοιο μπλουζάκι μια απλή στάμπα. Κάνα 15 νομίζω ήταν καλά. Το keychain του Batman το οποίο είναι και πολύ κλειδό μας το δίνει ένα 10. Εντάξει, γιατί όχι. Και 8 μπορούσα να το δώσει, ίσως το έδωσε λίγο τσιμπημένα, αλλά δεν είναι ένα απλό μπρελόκ, είναι και βαρύ έτσι και έχει και τα στραβοκατσάβιδα και αυτά και τα νυχτήρια. Και εδώ όμως γράφει εδώ, και ο παλικάρι είναι αυτό. Όχι. Έλα ρε γάμο, τώρα έχω κολλήσει με το όνομα του. Θυμάμαι τελευταία έβλεπα το παπάκι του πάλι που ήταν τσιμπημένο, δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομα του, θα το γράψω από κάτω. Εδώ μας το λέει 4 ευρώ, εντάξει. Λογική τιμή, κάθε φορά μας το δίνει τόσο. Είναι καλά, τα καρφιτσάκια του, τα πιν του Goodbox είναι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, όποιο δεν τα έχει πιάσει δεν μπορεί να καταλάβει αυτό. Φαίνονται εμένα, αλλά έχει πάρα πολύ ωραία δουλειά. Καμία σχέση με ό,τι άλλε καρφίτσε έχουμε βγάλει από όλα τα άλλα κουτιά. Αυτά νομίζω, παιδάκια μου. Εντάξει, δείτε και στο κουτί, γράψτε κάτω στα σχόλια όπως σας φάνηκε. Εντάξει, το κορυφαίο αντικείμενο αυτού του κουτιού είναι το QFIC νομίζω του Deadpool. Το περιμέναμε, δεν περίμενα ακριβώς αυτό, αλλά για άλλη μια φορά εντάξει, μας έτυχε ένα QFIC πολύ γαμάτο του Deadpool. Και αυτά μετά τα υπόλοιπα όχι σε τόσο θεματολογίες που γουστάρω. Δηλαδή εδώ έχουμε Watchmen, εδώ One Punch Man, εδώ Batman. Α, και η μπλούζα Hellboy έχει, το Hellboy το γουστάρω. Οπότε μπλούζα και QFIC κρατάμε σαν το αντικείμενο αυτού του κουτιού. Αυτά νομίζω παιδάκια μου, δείτε και στο κουτί, γράψτε κάτω στα σχόλια πως σας φάνηκε. Να σας ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο κυριακάτικο πρωινό. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και geek βίντεο, κυρίως unboxing, συνδρομητικά κουτιά, Funko Pop, πιο premium figures και αγαλματίδια και πολλά άλλα κρύμια που έρχονται, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.